Διαμαρτυρία των γονέων που μεγαλώνουν παιδιά με νοητική στέρηση, κινητικές δυσκολίες και ψυχικές διαταραχές. Τώρα έρχεται η κραυγή απόγνωση ενός παιδιού μέσα από το διαδίκτυο με ένα γράμμα για την απόφαση να μειωθούν τα χρήματα για την κοινωνική μέρημνα και την περίθαλψή του. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι καλό πράγμα να μην δίνεις λεφτά γιατί δεν μπορούν τα παιδιά να κάνουν λογοθεραπείες, εργοθεραπείες και φυσικοθεραπείες. Γι' αυτό είστε πολύ κακός υπουργός. Τα παιδάκια έχουν ανάγκη. Αν δεν θα κάνουν λογοθεραπείες, δεν θα μπορούν να μιλούν. Αν δεν θα κάνουν εργοθεραπείες, δεν θα μπορούν να πιάσουν το κουτάλι ούτε το μολύβι, να συγκεντρωθούν, να μάθουν γράμματα και αριθμούς. Εάν δεν κάνουν φυσικοθεραπείες, δεν θα μπορούν να περπατήσουν και να τρέξουν. Εγώ κατάφερα να μιλώ, να γράφω, ποιοι είναι οι φίλοι μου, έμαθα να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Δεν θέλω να σταματήσω τη λογοθεραπεία και την εργοθεραπεία, γιατί μαθαίνω καινούργια πράγματα. Δεν σας αγαπώ. Τα προβλήματα μοιάζουν βουνό και για τα παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα στην Ελλάδα. Περάσαν πολλές δυσκολίες. Τώρα παλεύουμε για να μην κόβουν τα επιδόματά τους γιατί έχουν πολλές δυσκολίες και πολλά οικονομικά προβλήματα. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα όχι μόνο είναι για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, αλλά και για τις οικογένειές τους που πράγματι τραβούν το δικό τους γολγόθα. Η κατάσταση όσο γίνεται και χειροτερεύει. Έχουν κοπεί όλα τα προνόμια, όλες οι αποδοχές, υπάρχουν περικοπές στα φάρμακα. Το κράτος δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο, βάζοντας τα φόπλακα στο δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην υγεία, στις μεταφορές και στη διασκέδαση. Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζονται σαν τα σκυλάκια που τους πετάς στον κόκαλο για να επιβιώσουν. Δηλαδή, από τη μία παίρνουν το επίδομα ίσα-ίσα για να επιβιώνουν, αλλά και από την άλλη, ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ανελέητος. Η εκπομπή βρέθηκε στην κοπή της πίτας του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών και άκουσε τις αλήθειες της ζωής των ανθρώπων που θέλουν να ζουν με αξιοπρέπεια. Τι δυσκολίες αντιμετωπίζεις στην καθημερινότητά σου, Μαρία? Προσβασιμότητα σε λεωφορεία, σε ταξί. Δεν σταματάνε εύκολα να με πάρουν τα ταξί γιατί βλέπουν ότι έχουν καροτσάκι. Οπότε με αποφεύγουν. Η πολιτεία δεν είναι κοντά μας ποτέ και όταν κλείνει η πόρτα πίσω από το διαμέρισμά μας, είμαστε μόνοι μας με το πρόβλημά μας. Αν είχαμε τη δύναμη και τη θέληση για ζωή που έχουν εκείνοι, θα ήμασταν καλύτεροι άνθρωποι. Γιατί είδες τι είπε, μας αντιμετωπίζουν σαν σκυλάκια που μας δίνουν το κόκαλο για να φάμε. Και αλήθεια είναι. Νομίζω ότι αν η πολιτεία με όλα αυτά που κάνει απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους δεν εκπαιδεύει και εμάς ως πολίτες να φερόμαστε αντίθετα.